Μερικές μέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση 25 Ιουνίου, οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν τις τηλεοπτικές τους συνεντεύξεις και περιοδίες με στόχο την συσπήρωση των ψηφοφόρων τους και την ενίσχυση των ποσοστών τους. Η αυτοδυναμία προκύπτει και ως μια ανάγκη για να έχει η χώρα μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη τετραετία. Μόνο εμείς θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο Καρός ΣΥΡΙΖΑ προφανώς με 20 μονάδες πίσω είναι δύσκολο να φαντάζεται κανείς ότι είναι σήμερα ακόμα εξουσία. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, αποποιείται πλήρως της ευθύνης. Και λέει: εγώ θέλω να είμαι στην αντιπολίτευση. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο να διεκδικήσω τα πρωτεία της κεντροαριστερής πολιτικής. Υψώστε φραγμό στην αλαζονία της εξουσίας. Ενισχύστε με την ψήφο σας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις 25 του Ιούνιου. Πάρτε στα χέρια σας την υπόθεση της ανατροπής των συσχετισμών. Να γεμίσουμε το χάρτη με το μόνο χρώμα που ενοχλεί την αλαζονία, την παντοδυναμία, την έπαρση, την εκδικητικότητα της δεξιάς. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης η οικονομία και η στήριξη της κοινωνίας αλλά και το εκλογικό τους διακύβευμα πριν από τη μεγάλη μάχη. Ενδεχομένως και πριν τις διακοπές του Αυγούστου θα έχει ψηφιστεί ένα μεγάλο οικονομικό νομοσχέδιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και θα έχουν νομοθετηθεί όλες οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας. Άρα το αφορολόγητο ναι θα εφαρμοστεί από 1η-1η 24, πολιτικές μας για τα τακμήρια από 1η-1η 25 και το τέλος επιδεδέματος θα καταργηθεί σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας. Είναι στο πρόγραμμα, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, όλα αυτά τα μέτρα για τα οποία σας ανέφερα. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει συγκεκριμένα και κοστολογημένα μέτρα. Μέτρα λύσης στο θέμα του ιδιωτικού χρέους με προστασία 1ης κατοικίας και επαγγελματική στέγη, με την νομοθέτηση ενός νέου πτωχευτικού κώδικα, θεσμοθέτηση ενός ταμείου μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός έχουν ανάγκη μια ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη. Αυτό φιλοδοξούμε να είμαστε με τη λαϊκή ετοιμιγορία στις 25 Ιουνίου. Ο γνήσιος αντίπαλος της συντήρησης. Η παράταξη, το κίνημα που θα αγκαλιάσετε τις αγωνίες του ελληνικού λαού. Να κρατήσουμε τις βουλευτικές έδρες που πιστεύουμε ότι χρειάζονται, γιατί θα είναι στήριγμα για τον ελληνικό λαό. Θα είναι στήριγμα στους καθημερινούς αγώνες του, θα είναι στήριγμα μέσα στη Βουλή για να εμποδίζουμε αντιλαϊκά μέσα. Επί 4 ολόκληρα χρόνια η ελληνική κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αφού αδίκησε τους Έλληνες εργαζόμενους, αφού αδίκησε τους Έλληνες συνταξιούχους, θυμήθηκε τώρα και τον νόμο Κατρούγκαλου. Τώρα θυμήθηκε τις αυξήσεις των μισθών. Τώρα που έχουμε εκλογές. Εάν τον πιστέψει ο ελληνικός λαός, και πάλι μετά τις εκλογές θα ξεχάσει ο Πρωθυπουργός, γιατί ξέρει να θυμάται μόνο ό,τι ενδιαφέρει ολιγάρχες αλλά και πλούσιους. Πάντως, σε επτακομματική βουλή φαίνεται πως δείχνει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για τον Sky, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 39% έναντι 18% του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, 11,5% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από 3,5% μοιράζονται Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ 4% συγκεντρώνει Πλεύση Ελευθερίας. Επίσης, άλλη δημοσκόπηση εμφανίζεται και το κόμμα Σπαρτιάτες, που υποστηρίζει ανοιχτά ο Ηλίας Κασιδιάρης, να συγκεντρώνει 1,4%.